μεγάλο δυστύχημα που το πλήρωσε όλος ο κόσμος. Αυτή η οικονομική σχολή, αυτή η λογική έφερε την παγκόσμια οικονομική κρίση. Αυτή είναι η αλήθεια. Όχι, τώρα δεν θα σε επιτρέπω εγώ. Λέω λοιπόν, εμείς τα βάζουμε με διαφορετικό τρόπο κάτω. Λέμε για να βγούμε από την κρίση, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε το δρόμο της ανάπτυξης, βαδίζοντας βήμα το βήμα, μη λέγοντας αλλά αναδιανέμοντας, μη λέγοντας λεφτά υπάρχουν, αλλά αναδιανέμοντας το εσωτερικό προϊόν, πρέπει να στηριχθούν στην εξυπηρέτηση των βασικών κοινωνικών αναγκών. Και αυτά περιγράφει, και ας μην μου πει κανένας ότι κάνει κάτι το τρομερό, το πρόγραμμά μας στη Θεσσαλονίκη. Απ' την άλλη μεριά, το mail του Χαρδούβελη, το οποίο μιλάει για τα 19 προαπαιτούμενα μέσα στα οποία υπάρχουν τα 500 του ΩΣΑ, το ξέρετε, για το δεύτερο και το τρίτο point του ΩΣΑ, σημαίνουν και νέα μέτρα και νέα λιτότητα. Και λέμε ότι και στην Ελλάδα, μέσω του ελληνικού λαού, αλλά και στην Ευρώπη, μέσα, ο Στίγκλιτς μόλις σήμερα, σε εφημερίδες, διαβάζετε το, λέει ότι η πολιτική της λιτότητας ενάντια στην κοινωνία δεν μας βγάζει από την κρίση. Αυτό το επιβεβαιώνει και η κυβέρνηση. Γιατί αν όλα αυτά που είπε ο κύριος Λαζαρίδης ήταν σωστά, τότε με για ποιο λόγο συζητάμε ξανά για τον κίνδυνο, για την άγρια κινδύνου. Εγώ θα δικαιούμαι να πω ότι αυτή η συζήτηση, αν θέλετε, υπονομεύει την ίδια την οικονομία και προσπαθεί να υποβάλει στους εταίρους μας, γιατί αυτή η διάκριση, η Ελλάδα από εδώ, η Ευρώπη από εκεί, εγώ δεν μπορώ να την καταλάβω, στους εταίρους μας τι να κάνουν ώστε να αντιπαρατεθούν προς όφελος της Νέας Δημοκρατίας όταν θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Μα έχουμε να κάνουμε, με σοβαρούς. Είναι και συνωμοσιολογία. Έχουμε να κάνουμε, κύριε Λαζαρίδη, έχουν ξεφύγει άνθρωποι. Κύριε Λαζαρίδη, καθίστε. Έχουμε να κάνουμε, εμείς λέμε, με αντίπαλες απόψεις και πολιτικές και στην Ευρώπη, αλλά με σοβαρούς ανθρώπους. Οι οποίοι κατανοούν πάρα πολύ καλά ότι. Με συγχωρείτε, αυτοί δεν θα καταλάβουν. Γιατί αυτοί οι οποίοι επισημαίνουν κινδύνους και λένε δημοσίως τη γραμμή του Σόιμπλε στην Ευρώπη είναι βαλτοί από τη Νέα Δημοκρατία, και αυτοί που λένε ότι. Δεν λέω εγώ ότι είναι βαλτοί από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν λέω ότι είναι βαλτοί από τη Νέα Δημοκρατία. Ιδιαίτερα όσο αφορά τον κύριο Σόιμπλε, ο οποίος υπηρετεί και αυτό την ίδια οικονομική σχολή. Σχολή οικονομικής σκέψης, πέρα από αυτό το πράγμα. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι η διαδικασία και της πολιτικής και της οικονομίας είναι διαδικασία συσχετισμών. Γι' αυτό τον λόγο και εμείς δεν είπαμε ποτέ για μονομερείς και είπαμε πάντοτε ότι ελπίζουμε και θέλουμε από την άλλη πλευρά να μην γίνουν μονομερείς ενέργειες. Γιατί δεν είναι δυνατόν να μου λένε ότι είναι μονομερείς ενέργεια το γεγονός ότι θέλω να δώσω τη 13η σύνταξη, ότι θέλω να κάνω αφορολόγιο το 12.000 ευρώ, όταν εγώ λέω ότι τα έσοδα του κράτους μέσα από αυτή τη διαδικασία θα είναι μεγαλύτερα. Και το αποδεικνύω με ένα πάρα πολύ απλό τρόπο. Το να δώσετε την 13η σύνταξη. 543 εκατομμύρια. Ή το μισθό. 543 εκατομμύρια. Να πάτε στο 51, να ξέρετε ότι όλοι ευχόμαστε να το κάνετε. Εάν δεν το κάνετε όμως, δεν θα έχετε δικαιολογία, δεν ξέραμε τι βρήκατε. Εμείς, κύριε Οικονομέα, γιατί είναι όλα γνωστά πλέον. Ξεκινάμε με μία λογική. Ότι δεν έχουμε, όλος ο κόσμος περιμένει. Δεν έχουμε ούτε χρόνο, ούτε ανοχή για να κάνουμε αυτά που δεσμευτήκαμε. Το ξέρουμε εμείς αυτό το πράγμα. Προσέξτε, ξέρετε, δεν είναι πρόβλημα. Εγώ ξέρετε τι απαντάω. Σε ανθρώπους που θα μας ψηφίσουν. Ούτε θα πείτε βέβαια σε ανθρώπους που θα μας ψηφίσουν και μου λένε το 50% να κάνετε από αυτά που δεσμευτήκατε στη Θεσσαλονίκη, τους απαντάω όχι, όχι γιατί δεν θα έχει ανοχή η κοινωνία. Μην περνάς αυτή τη γραμμή. Αλλά κάτω, όχι, κάτω, ακούστε με, εγώ λέω όχι, όχι, ναι, ένα λεπτάκι. Γιατί η ανοχή δεν αφορά την κοινωνία, αφορά την ανάγκη. Αν θέλουμε να ζούμε με αυτή τη μη κανονικότητα, την κοινωνική και την οικονομική, εδώ είναι η Νέα Δημοκρατία. Το θέμα είναι η οικονομία δεν αφορά μόνο την ανάγκη, αφορά και τη δυνατότητα. Κάποτε πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Δεν μπορούμε να διανέμουμε περισσότερα από ό,τι παράγουμε χωρίς να δανειζόμαστε. Αυτό, αν δεν το καταλάβουμε, θα πηγαίνουμε προς τα πίσω, θα βυθιζόμαστε βαθύτερα. Εδώ ακούμε τρελά πράγματα. Ποια σχολή? Δεν είναι φιλοσοφική η διαφωνία μας. Είναι επί της πραγματικότητας. Ακόμη και διεθνείς οίκοι που ανοίγουν σε άλλους